Νίκο, η Ένωση Πεζών της Κρήτης, μία από τις μεγαλύτερες και τις πιο ισχυρές οικονομικά θα λέγαμε, ζήτησε να υπαχθεί στο άρθρο 90, συνεταιριστική οργάνωση. Μια ένωση είναι η Ένωση Πεζών. Ναι, μια ένωση η οποία παρήγαγε 2.000 τόνους λάδι, τυποποιούσε 2.000 τόνους λάδι, 8.000 τόνους κρασί, έκανε εξαγωγές. 8.000 τόνους κρασί. Πες μας τις χώρες που η Ένωση Πεζών έκανε εξαγωγές. Γαλλία, Βρετανία, Ελβετία, Δανία, Κύπρος, Λευκορωσία, Γερμανία, Κίνα, Ντουμπάι, Ρωσία, ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Καναδάς, Ταϊλάνδη, Αυστραλία. Με συγχωρείς πολύ. Εύρωστη, εδώ πάμε στο εύλογο ερώτημα. Την απορία. Έχουμε μια ένωση κριτικών παραγωγών. Τα προϊόντα της Κρήτης είναι... Περιζήτητα. Τα καλύτερα. Έχουμε την ένωση να εξάγει περίπου σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή από Κίνες και Αμερικές και Ντουμπάι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μας διάβασες. Και κάνει έτσι να μπει στο άρθρο 99. Πώς δικαιολογείται αυτό? Αυτό πρέπει να ψάξουν να το βρουν κάποιοι. Γιατί πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες υπάρχουν κάποια σκοτεινά σημεία. Ποια είναι εδώ, δηλαδή. Να πούμε για παράδειγμα γενικώς για τους συνεταιρισμούς, για να μην πούμε μόνο. Ήταν, ας πούμε, από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των προηγούμενων χρόνων οι συνεταιρισμοί. Φτάσαν να χρωστάνε 1,5 δισεκατομμύριο. Βρεθήκαν πάρα πολύ σε αδιέξοδο. Πέρανε δάνεια οι συνεταιρισμοί. Πέρανε δάνεια βεβαίως από την Αγροτική Τράπεζα στο παρελθόν με διάφορους τρόπους. Να δούμε μια κάρτα. Η Ένωση Πεζών χρωστά 23 εκατομμύρια στις τράπεζες. Εδώ λοιπόν είναι το κλειδί της ιστορίας. Για να δούμε την κάρτα. Οι συνεταιρισμοί χαϊδεύτηκαν. Και να, εδώ είναι το προφίλ της Ένωσης Πεζών. 130 εργαζόμενοι, μπορεί να φτάνουν και τους 300 όταν η εποχή το επιβάλλει. Και δείτε, εμφιάλλουν οι 8.000 τόνους, αυτό κρασί. Είναι το 8.000 που βλέπετε, 8.000 τόνους κρασί, 2.000 τόνους λάδι. Βεβαίως. Και δείτε τώρα, με αυτή την ποσότητα και με τόσες εξαγωγές που είδατε, έχει 23 εκατομμύρια ευρώ χρέος προς τις τράπεζες και χρωστάει και 3 εκατομμύρια στα μέλη της. Στους ελαιοπαραγωγούς, ναι, έτσι. Και... Δηλαδή θα υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που θα αντιμετωπίσουν καταστροφή. Τι έχει γίνει λοιπόν, να μιλήσουμε ανοιχτά. Στην ΑΤΕ, την Αγροτική Τράπεζα, όπου υπήρχε μια χαριστική τραπεζική πρακτική, εδίδοντο αφιδώς από την τράπεζα σε συνεταιρισμούς δάνεια. Τι γίνονταν αυτά τα δάνεια? Έλα μοντέ. Έλαντε. 4,5 δισεκατομμύρια είναι στην αγροτική, στην bad bank της αγροτικής. Εδώ, τα λοιπόν, οποία αναζη... Είναι ένα ερώτημα πράξουν. Και εδώ πρέπει πάλι να γίνει μια έρευνα. Είναι τα ίδια που λέμε για όλες τις ανάλογες καταστάσεις. Δεν είναι η τωρινή εικόνα, τώρα είναι το αποτέλεσμα. Πού πήγαν τα λεφτά? 23 εκατομμύρια σε μια ένωση με τα καλύτερα προϊόντα της Ελλάδας που εξάγει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Πώς φαγώθηκαν? Να πούμε, Νίκο μου, για τα 3 εκατομμύρια που χρωστάει προς τους παραγωγούς, διαμαρτυρόντουσαν και λέει: δεν μπορεί να μην μας πληρώνει το λάδι. Θα πρέπει από τη στιγμή που το διαθέτει και έρχονται τα χρήματα να μας τα αποδίδει. Λοιπόν, ήταν ένα μεγάλο ερώτημα, Νίκο.